Όπως τόνισε ο επικεφαλής του πλειοψηφόντος συνδυασμού κ. Ηλίας Αντωνίου, με τη χθεσινή διαδικασία εκλογής μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, επιβεβαιώθηκε η υπόγεια συμφωνία των δύο ηττημένων να φέρουν τα κάτω πάνω στο επιμελητήριο. Γράφοντας τα παλιά του στα παπούτσια, το πνεύμα του νομοθέτη, όπως είπε ο κ. Αντωνίου, και την βούληση των χιλιάδων μελών που εκφράστηκε μέσω της εκλογικής διαδικασίας, κατάφεραν ο μεν δεύτερος συνδυασμός να αποσπάσει την Προεδρία, ο δε τρίτος να πάρει την πλειοψηφία της Διοικητικής Επιτροπής. Οι δύο συνδυασμοί που πριν τις εκλογές αλληλοκατηγορούνταν, αφήνουν τις αιχμές για την διαφάνεια των οικονομικών του επιμελητηρίου. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα πρακτικά του τελευταίου συμβουλίου, όσοι τα παρακολουθήσατε, αλλά υπάρχουν τα πρακτικά που μιλούσαν για την έλλειψη διαφάνειας, τι εννοούσε ο καθένας, έλεγε τα δικά του. Αυτή η διοίκηση κάποια στιγμή πρέπει να παραιτηθεί για να ισχύσει αυτό που ο κόσμος αποφάσισε. Ο κόσμος αποφάσισε το συνδυασμό Νέα Ανεξάρτητη Επιχείρηση να είναι πρώτος συνδυασμός να διοικήσει το επιμελητήριο. Είπε κάποια πράγματα, έχει καταθέσει κάποιες θέσεις και αυτές ο κόσμος τις αποδέχτηκε. Όλα τα υπόλοιπα είναι κινήσεις οι οποίες δεν τιμούν καταρχήν αυτούς που συνέπραξαν σε αυτή τη διαδικασία και το χειρότερο απ' όλα είναι αδιαφόρησαν για την ετοιμιγωρία των επιχειρηματιών.